εργασία και να πω ποιος είναι, δεν πειράζει. Περασμένα, ξεχασμένα, ό,τι έγινε, νερό και αλάτι. Θέλω να σου πω ότι οι περισσότεροι εδώ και νομίζω συμφωνούμε, η γνώμη μας για σένα, σε έχουν πάρα πολύ ψηλά. Έχεις διακριθεί για το ήθος σου, έτσι, και για τη συμπεριφορά σου εδώ μέσα. Έτσι, το βλέπουμε, το κατανοούμε. Ακόμα και όταν πεινάγαμε, Όλγα, εσύ έπαιρνε στα μικρότερα κομμάτια στην καρύδα. Έτσι, το και αν φαίνεται γελίο αυτό παρά έξω, εδώ στην πείνα μας, όλοι ψάχνουμε τα μεγαλύτερα. Εσύ έπαιρνε στα μικρότερα παιδιά για να πάρετε εσείς τα μεγάλα. Και αυτό δεν θα το ξεχάσουμε εδώ μέσα. Η Όλγα, από ό,τι φαίνεται, πέραν το ότι είναι ένα πάρα πολύ. Μου φαίνεται δηλαδή ένα πολύ καλό πλάσμα μέσα στην ομάδα. Εγώ την εμπιστευόμουν, όπως είπα και χθες, πιο πολύ από όλους. Δηλαδή, ήξερα ότι θα κρατήσει οτιδήποτε για να της πω. Mm. Της έχω πει τα ισόψυχά μου. Πιο πολύ έχω μιλήσει με την Όλγα. Πάρα πολύ καλό πλάσμα. Και αυτό δεν φαινόταν, ρε Ελένη. Πιο πολύ έχω μιλήσει με την Όλγα, σου λέω για πολύ προσωπικά πράγματα. Αυτό, γιατί έχουμε κοινή φίλη κολλητή και ξέρω αυτό. Φαινόταν ότι πιο κοντά ξέρουμε την Ξένια και την Κατερίνα. Μιλούσαμε ότι... χρόνο πολύ. Ναι. Και, αλλά η Όλγα ήταν σαν να ήταν μόνη. Ήσουν μπροστά σε αυτό που είπε η Όλγα για τα κρεβατάκια, ότι κάποιο την κατηγόρησε επί το κάνει επίτηδες. Ξέρω ποιος είπε, ναι, ξέρω... Ποιος το είπε. Άντρας ή γυναίκα. Γυναίκα. Μάλιστα. Ποιος το είπε. Δεν έχει... Η Όλγα δεν το είπε εκεί μπροστά σε όλους, γιατί δεν ήθελε να φέρει καινούργιες εντάσεις. Αλλά αν εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω για αυτό το περιστατικό, πες μας. Είχε πιάσει η Κωνσταντίνα ένα άτομο και το είχε πει. Και, η Κωνσταντίνα όμως απλά, γύρισε και της είπε... Η Όλγα μπορεί να μην θέλω ποιος? Να το πω κιόλας. Γιατί μάλλον προχωράς είχε τη μίγα. Άρα η Κωνσταντίνα που το είχε πει, η Κωνσταντίνα γύρισε εκεί μπροστά σε όλους και είπε ποιος και τη ρώτησε. Για να το ξεκαθαρίσουμε σαν σε όλη την ομάδα, εγώ αυτό κατάλαβα. Η κακό η Όλγα δεν είπε. Κωνσταντίνα μου, εσύ το είπε σε κάποιον. Συγγνώμη. Μπορεί να μην ήθελε όμως να γίνει ο χαμός. Συγγνώμη, άμα θέλεις να το ξεκαθαρίσεις, γυρνάς και λες εκείνη την ώρα, εγώ το είπα. Παιδιά, εγώ το έχω πει. Συγγνώμη. Αυτό, το ένα τ' άλλο και λες. Δεν ρωτάς τον άλλον. Ποιο το είπε, ενώ το έχει πιέσει. Ναι, αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Σε ποιον το είχε πει η Κωνσταντίνα αυτό. Το είχε πει σε εσάς, σε όλες τις κοπέλες? Όχι ή... σε μένα. Σε ποιον? Στην Κατερίνα. Α, είχε πιάσει λοιπόν την Κατερίνα η Κωνσταντίνα. Ναι, γιατί επειδή μου ήταν... κάναμε πιο πολύ παρέα η Κωνσταντίνα με τη Μαρία. Παρέα, όχι κλίκα. Ναι, ναι, βέβαια. Η, Μαρία, η Κωνσταντίνα, η Μαρία και η Όλγα. Γενικά η Όλγα με τη Μαρία είχαν έρθει πιο κοντά. Mm. Αλλά σας λέω ξανά ότι δεν μιλούσαμε. Και όταν εγώ ήθελα να εμπιστευτώ σε κεμένα πράγματα, πήγαμε με την Όλγα γιατί έχουμε κοινή παρέα, mm-hmm. εκείνους φίλους. Είχα δει και τη συμπεριφορά της μες στο παιχνίδι. Οπότε εντάξει, οκ. Okay. Και δεν μπορούσε δηλαδή να το πει στη Μαρία, γιατί η Μαρία θα το έλεγε στην Όλγα. Και το είπε η Κωνσταντίνα στην Κατερίνα. Και εσύ πού το ξέρεις? Αφού μου το έπανε. Α, ήρθανε μετά. Φύγω. Α, ήρθανε μετά και στο έπανε. Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Αλλά να σου πω, περίμενε να σου πω κάτι. Ναι, να μας πεις, γιατί μας μπερδεύει. Το ότι ισχύει, γιατί δεν το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου, δεν ξέρω. Τι εννοείς? Ότι αν το είπε όντως. Απλά ξέρω ότι το είπε η Κωνσταντίνα. Κάπως εσένα, μου είπε εμένα. Εσένα, ποιος σου είπε ότι το είπε η Κωνσταντίνα? Η Όλγα, ότι την κατηγόρησε η Κωνσταντίνα στην Κατερίνα. Μάλιστα. Λέει, μου είπαν, λέει για μένα. Αυτό το πράγμα. Λέω για σένα, παιδάκι μου, ότι σώζει τα κρεβάτια για να παίξει καλή. Άρα η Κατερίνα το είπε στην Όλγα. Ναι. Και η Όλγα το είπε σε εσέ. Ναι. Παιδί μου, άκου να δεις τι έγινε. Εγώ δεν ήμουν μπροστά σε κουβέντα. Άκου να δεις τι έγινε τώρα. Πήγε η Κατερίνα στην Όλγα και της είπε. Μου είπε η Κωνσταντίνα ότι τα κρεβάτια τα στρώνεις. Γιατί το κάνει για να σε συμπαθήσουν και τα λοιπά και για τα λοιπά. Καλή, που το κάνει, δεν την νοιάζει. Και όταν το είπε η Όλγα αυτό μπροστά σε όλους, η Κωνσταντίνα γύρισε και τη ρώτησε ποιος το είπε. Ή η Κωνσταντίνα λοιπόν είναι, έχει πολύ μεγάλο θράσος, γιατί ενώ το έχει πει η Κωνσταντίνα το να γυρίσει εκείνη την ώρα και να της πεις ποιος το είπε, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο, γιατί ο άλλος πολύ εύκολα μπορεί να σου πει. Εσύ μου το είπες, Κωνσταντίνα μου. Ή... Μα δεν το είπες αυτήν, το έχει πει αλλού. Εσύ το είπες, ή δεν το είπε η Κωνσταντίνα. Δεν κάτι από όλα αυτά έχουν γίνει, παιδιά. Μάλλον.